πορταριά όμορφο το σταματήσω. Μπορεί να μην πάμε και τόσο ψηλά. Μπορεί να μην χρειάζεται να πάμε τόσο ψηλά. Τι πρόβλημα έχεις, αγαπητέ μου? Να βρέσω λίγο το πάνω. Μπορεί να μην χρειάζεται να πάμε τόσο ψηλά. Πιο λίγο. Πού? Ξέρω εγώ, θα δούμε τώρα. Ξέρω κάπως έτσι, ναι. Ναι, πάμε. Αγαπητοί μου φίλοι, γεια σας. Ήρθε από τη Λάρισα ο Γιάννης και στο τηλέφωνο που μιλήσαμε μου λέει: θες να σου δώσω να οδηγήσεις το TL508 μου? Εγώ φυσικά του είπα ότι θέλω πάρα πολύ, γιατί δεν υπάρχει τέτοια δοκιμή στο YouTube στην Ελλάδα. Και ο άνθρωπος με τα χαράς ήρθε στο Βόλο και μάλιστα μου έδωσε τη μοτοσυκλέτα, μου κέρασε και καφέ. Έχει χειρόφρενο, πού είναι το χειρόφρενο? Το χειρόφρενο είναι κάτω. Κάτω? Ναι, αυτό είναι χειρόφρενο. Ναι. Όπως το X10 το Piaggio, ωραία. Λοιπόν, κλείνω εγώ αυτό. Μπράβο. Να μην φύγει τίποτα. Λοιπόν, παιδιά, θα δοκιμάσουμε τώρα το 508. Εδώ. Πώς ανοίγει? Πατάω. Πατάς μία και γυρνάς πάνω. Και γυρνάω πάνω. Ωραία. Και μόλις ανάψει. Άναψε. Τώρα δες στην Ελλάδα. TL508, φύγε Μάκη. Για να δούμε. Θα το ανεβάσουμε στην πορταριά να δούμε πως πάει. Όλα μαμά είναι. Οδήγησα λοιπόν εγώ τη μοτοσυκλέτα του Γιάννη. Ο Γιάννης οδήγησε τη Βέσπα τη δική μου. Αυτό θα είναι ένα άλλο βίντεο. Αυτό που λέω ότι δεν τραβάει, δεν ξεκινάει. Δεν ξέρω για 465, αλλά για το 508 ξεκινάει πάρα πολύ ωραία το μηχανάκι. Μ' αρέσει πάρα πολύ το μηχανάκι. Ερχόμενος ο Γιάννης από Λάρισα Βόλο, πήρα τηλέφωνο τον Μάκη το φίλο με το ΑΚ550, τον οποίο και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Και του είπα: Μάκη, θέλω να φέρω στο ΑΚ να κάνουμε και κάποιες δοκιμές. Τι δοκιμές κάναμε? Κάναμε δοκιμές το TL508 με το ΑΚ550. Δοκιμές σε ποιο είναι πιο γρήγορο από ρολ, δηλαδή ενώ βρισκόμαστε εν κινήσει με κάποια συγκεκριμένη ταχύτητα, και αποστάσεις, δηλαδή εδώ είμαστε σταματημένοι στα φανάρια. Αυτό όμως είναι ένα άλλο επεισόδιο, γιατί δεν θέλω το βίντεο να γίνει πάρα πολύ μεγάλο. Οπότε σε αυτό το βίντεο θα επικεντρωθώ καθαρά στις εντυπώσεις που αποκόμισα με το TL508. Είχα στην κατοχή μου ένα T-Max 530, ένα T-Max 560 και έχω οδηγήσει πολλές φορές το ΑΚ550. Πρώτες εντυπώσεις, παιδιά, πάρα πολύ θετικές. Μου αρέσει πάρα πολύ. Θέλω να βάλω το στροφόμετρο, θέλω να βάλω. Το στροφόμετρο. Θέλω να βλέπω στροφές. Όχι, δεν θέλω αυτό, δεν μου αρέσει αυτό. Άλλο θέλω, δεν έχει άλλο. Ένα άλλο έχει, πολύ ωραίο. Το 400, άμπραβο, αυτό. Αυτό θέλω, ναι. Ωραία, τι είναι αυτό, ρολόι, είναι, δεν θέλω ρολόι. Αυτό θέλω, όχι, στροφές θέλω, ρε. Αυτό θέλω, ναι. Ναι. Τι μου το δείξεις αυτό, τι είναι αυτό? Θες να το βγάλεις? Όχι, θα μου το αφήσεις. Εντάξει. Το αφήσεις? Είναι μέσα. Ωραία, ευχαριστώ. Έχεις τράξιο, ναι. Έχει. Τέλεια. Και όλα αυτά τα τρία σκούτερ, που είναι τα μοναδικά σκούτερ που έχουν μετάβαση CVT και ψαλίδι μοτοσυκλέτας, με δύο δισκόφρενα και αποθηκευτικός χώρος κάτω από τη σέλα, είναι ουσιαστικά μέσα εισαγωγικά ανταγωνιστικά το ένα με το άλλο. Δεν είναι όμως, γιατί η διαφορά τιμής του Max με το SIM είναι τεράστια. Αν είχα το μηχανάκι για μία μέρα ολόκληρη, θα μπορούσα να το κάνω μία νυχτερινή βόλτα για να δω τα φώτα του, πώς δείχνουν τον δρόμο τη νύχτα, πώς φωτίζουν τον δρόμο τη νύχτα, και για να δω με δικάβαλο, βάζοντας πίσω τη Mrs. Rider, πώς μπορεί να ταξιδέψει σε ταχύτητες ταξιδιού 120 με 130 χιλιόμετρα την ώρα, που είναι τα νόμιμα όρια στους ελληνικούς και στους ευρωπαϊκούς αυτοκινητόδρομους. Προφανώς και με ένα άτομο μπορεί να ταξιδέψει παραπάνω, αλλά υποτίθεται πως αυτά τα σκούτερ είναι all around, δηλαδή τα αγοράζεις με σκοπό να αντικαταστείς τη μοτοσυκλέτα, γιατί έχουν πλαίσιο και φρένα και κράτημα από μοτοσυκλέτα. Είναι όμως αυτόματα, είναι όμως σκούτερ, έχουν την πρακτικότητα του σκούτερ, δεν βραχώνουν τα πόδια, δεν κρυώνουν τα πόδια, έχουν ανεμοκάλυψη,
έχουν χώρους κάτω από τις σέλες να βάλεις κράνος ή κάποια πράγματα, άρα είναι 100% σκούτερ και έχουν μετάβαση τύπου CVT με ημάντα. Άρα λοιπόν αυτοί οι οποίοι τα παίρνουν είναι μοτοσικλετιστές οι οποίοι έχουν κουραστεί να έχουν μια μεγάλη μοτοσικλέτα, γιατί τα χρόνια περάσαν ή γιατί δεν πηγαίνουν κάπου με τη μοτοσικλέτα, απλά πήραν τη μοτοσικλέτα και μετά από 2-3 χρόνια μέσα στην Αθήνα, μέσα στη Θεσσαλονίκη αποφάσισαν ότι είναι ταλαιπωρία και ψάχνουν να αγοράσουν κάτι αυτόματο. Είναι άνθρωποι οι οποίοι δεν κάνουν ταξίδια ή κάνουν μια κυριακάτικη δρομή 300 χιλιόμετρων και θεωρούν πολύ σωστά ότι αυτά τα σκούτερ 300-400 χιλιόμετρα, 400 χιλιόμετρα επαναλαμβάνω, ημερησίως μπορούν κάλλιστα να σε καλύψουν. Αυτό όμως δεν ήξερα κατά πόσο είναι εφικτό με δύο άτομα και αυτός είναι ο μοναδικός λόγος που δεν μπορώ να σας μιλήσω για το μηχανάκι, δεν το είχα και ολόκληρη τη μέρα. Το βασάνισα πάρα πολύ. Το ανέβωσα από το Βόλο στις Σταγιάτες, σαν μία από τις αγαπημένες μου στριφτερές διαδρομές για να το στρίψω, για να δω τα περιθώρια του πλαγιάσματός του, να δω τα φρένα του πριν την είσοδο της στροφής, να δω τα φρένα του στην κατάβαση του πηλίου από Σταγιάτες προς Βόλο που είναι κάτι φορά γκρεμός, γιατί τα συγκεκριμένα σκούτερ δεν έχουν κυβότητα ταχυτήτων, που σημαίνει ότι δεν υπάρχει μεγάλο φρένο κινητήρα, που σημαίνει ότι τα φρένα μπορούν να ζηταθούν εύκολα σε καταβάσεις γρήγορες. Δεν υπάρχει κυβότητα να κάνεις κατέβασμα, να κατεβάσεις 1, 2, 3 ταχύτητες για να βοηθήσεις στην υποβοήθηση στο φρενάρισμα με φρενάρο κινητήρας. Να δω τη θέση οδήγησης, να δω την ανεμοκάλυψη, να δω τους διακόπτες, να δω όλα αυτά που βλέπω στη viewer. Και στην πορεία το έκανα μέσα στο οργαναστικό κύκλο βόλτες, μέσα σε μποτιλιάρισμα για να δω πώς συμπεριφέρεται, αν είναι ευέλικτο, εάν έχει καλή θέση οδήγηση, καλή ανθρωπομετρία κτλ. Οπότε αυτό που σας πω δεν χρειάζεται κάτι παραπάνω, είναι ένα πάρα πολύ ολοκληρωμένο review θεωρώ, έχοντας την εμπειρία και από τα δύο D-Max που είχα όπως προείπα, και νομίζω ότι θα σας καλύψω στο 90% από αυτό που θα μπορούσα να πω αν είχα το μηχανάκι μία ολόκληρη μέρα, που θα το βγάζα εθνική με δύο άτομα και νύχτα. Πάμε λοιπόν να δούμε τις εντυπώσεις που μου άφησε. Ξεκινάμε λοιπόν να μιλήσουμε αρχικά για τον αστικό κύκλο. Γιατί αυτό το σκούτερ, το πρώτο πράγμα που το κάνεις είναι να το βγάλεις στην πόλη. Ένα σκούτερ πολυτελείας, ένα σκούτερ κύρους 510 κυβικών, 508 κυβικών. Ένα σκούτερ το οποίο έχει δύο κυλίνδρους και δεν έχει καμία επαφή με τα υπόλοιπα μονοκύλινδρα σκούτερ, ασχέτως τι μάρκα είναι. Έχει μεγαλύτερο κύρος, διότι έχει δύο κυλίνδρους, διότι είναι υδρόψυκτο, διότι είναι πολλά κυβικά και διότι έχει πάρα πολύ καλά φρένα. Δεν μπορεί να συγκριθεί με κανένα άλλο μονοκύλινδρο. Πάρα πολύ ζυγισμένο, το βάρος του μεγάλο αλλά δεν ενοχλεί καθόλου, το τιμόνι του κόβει ακαρία, δαιμονιώδης ευελιξία, πάρα πολύ καλό. Σε καθημερινή συμβίωση, αν εξαιρέσει την κατανάλωση που είναι μεγάλη, θα μπορούσε να αντικαταστήσει κάλλιστα ακόμα και μία βέσπα. Και εννοείται με μεγαλύτερη ποιότητα κύλησης, γιατί συγκριτικά με τη βέσπα μου, η αναρτήση του είναι μακράν καλύτερες, γιατί υπάρχει αληθινό ψαλίδι, ενώ η βέσπα όπως όλα τα μονοκύλινδρα σκούτερ, ο κινητήρας επιτελεί χρέη ψαλιδιού στη μοτοσυκλέτα ή αν θέλετε στο σκούτερ. Το αμπορτισέρ έχει κάθετη διάταξη στη βέσπα και σε οποιοδήποτε άλλο μονοκύλινδρο σκούτερ, ενώ εδώ έχουμε μια οριζόντια σχεδόν διάταξη που δημιουργεί τρόπο την ένα μοχλικό και έτσι σιδερώνει όλες τις ανομαλίες της πόλης. Σε αντισχέση με το 465, η διαφορά που παρατηρείται στο 508, γιατί δεν υπάρχει καμία εξωτερική διαφορά σε διακόπτες, σε design, είναι ότι μάλλον έχει μία υποψία πιο μαλακών, πιο ραφιναρισμένων αναρτήσεων. Αυτό το μηχανάκι που οδήγησε στο 508, για τα 80 κιλά που ζυγίζω και για τις αναρτήσεις που ήταν από το εργοστάσιο απείραχτες, ήταν εξαιρετικό ρυθμισμένο και μου θύμισε το D-Max το 530 και το 560, όχι τόσο άνετο, αλλά πάρα πολύ κοντά στην ένα του D-Max 530-560. Μου άρεσε πάρα πολύ η θέση οδήγησης, κούπησα πάρα πολύ καλά πάνω με τον 77, μου άρεσε πάρα πολύ η ανεμοκάλυψη του, είχε καλύτερη ανεμοκάλυψη από το ΑΚ 550, μολονότι η ζελατήρα ήταν στο κάτω σημείο και όχι στο πάνω, γιατί είναι ρυθμιζόμενη σε δύο σημεία με κατσαβίδι, δεν ηλεκτρονικά ρυθμιζόμενη, ηλεκτρικά συγγνώμη. Η διακόπτωση ήταν πάρα πολύ απλή, όχι όμως ιδιαίτερα ποιοτική, ούτε όμως και όπως είναι του ΑΚ 550, συγχωρέστε με φίλοι σας που έχετε ΑΚ 550, και η διακόπτωση ήταν γιαπωνέζικης τοπολογίας, που σημαίνει ότι μπορούσε πάρα πολύ εύκολα να εγκλιματιστείς σε δύο λεπτά.
Λοιπόν, φίλοι μου, η δοκιμή έγινε. Αυτό που θέλω να δω το είδα. Και τώρα ήρθε η ώρα να κατηφορήσω προς τα κάτω και να σας πω τις εντυπώσεις μου στη συνέχεια του βίντεο. Νομίζω είμαστε εκεί μέχρι εδώ, για να μην σκρατάς αγωνία. Δεν αλλάζουν πολλά πράγματα το προηγούμενο 465. Αυτό που αλλάζει είναι η απόκριση στον γκάζι. Όλα τα υπόλοιπα εμένα μου φαίνονται ίδια. Έχω μία υποψία ότι είναι πιο μαλακιά η πίσω ανάρτηση. Πιο άνετη δηλαδή. Αυτό είναι πολύ θετικό. Λοιπόν, να κατεβούμε μία. Να γυρίσουμε. Μακί. Περίμενε πόση ώρα είναι. Να γυρίσουμε. Το περίμενα να έρθει. Έλα. Το περίμενα να έρθει. Γιατί πού είναι? Ήταν πολύ κάτω, μετά ξανά έφυγα, εγώ ξανά είναι κάτω. Δεν πειράζει, να γυρίσουμε, πάμε. Εγώ το έκανα το test drive. Πάμε προς τα κάτω, εντάξει. Πάμε προς τα κάτω, ό,τι ήταν να δούμε το είδαμε. Πάμε κάτω, ωραία, αυτό είναι σε ένα 50 αυτό. Σε ένα 50 είναι, όχι. Θα μου πεις γι' αυτό, λοιπόν. Γυρνάω. Γυρνάμε και πάμε για καφέ. Σ' άρεσε. Θα στα πω μετά, πάμε. Δεν θέλω να μιλήσω για το ταμπλό, γιατί το ταμπλό του που έχει κάποια γραφικά τα οποία αλλάζουν, έχουν γίνει 4-4-65 που είναι τα ίδια, ούτε για τα φρένα του πιαφάνουν τα ίδια, ούτε για τις αναρτήσεις που είναι τις ίδιες. Θέλω να μιλήσω ξεκάθαρα καθένα για το μοτέρ. Το μοτέρ το πέρα έχει μια διαφορά γύρω στα 50 κυβικά παραπάνω. Η διαφορά φαίνεται με το καλημέρα και φαίνεται με το καλημέρα που, παιδιά, όχι στην τελική, αλλά φαίνεται στη ροπή. Δηλαδή το μηχανάκι ξεκινάει με το μισό γκάζι, εξίσου γρήγορος ξεκινάει με το 465 με παραπάνω γκάζι. Αυτό τρόπο τεινά δίνει μια ποιότητα λειτουργίας στην πόλη, χωρίς να στροφάρεις, να μπορείς να πηγαίνεις ρόλ με λίγες στροφές με στην πόλη με το 465 για να το πας έτσι σβέλτα, πρέπει να το στροφάρεις. Ένα άλλο πράγμα που έκανε εντύπωση είναι ότι στα 100 χιλιόμετρα είχε μόλις 5.000 στροφές, ενώ 465 στα 100 χιλιόμετρα είχε παραπάνω στροφές, δεν θυμάμαι όσο πόσο είχε. Λογικό, γιατί είχε πιο μικρή μηχανή. Σε κάθε περίπτωση ήταν το μοτέρ πιο ξεκούραστο, με λιγότερες στροφές, κινούμενος πάντα με την ίδια ταχύτητα και με την ίδια σβελτάδα. Όσον αφορά το θέμα του κρατήματός του, είναι όχι κορυφαίο, είναι όμως εφάμιλο του 530 και του 560 μέχρι το 2021-560. Το 2022-560 δεν το έχω οδηγήσει, δεν έχω άποψη. Είναι φάμιλο γιατί είναι πιο κοντά η πιθανολογώ, γιατί δεν έχω διαβάσει τα χαρακτηριστικά του, η γωνία Caster, η γωνία Trail και το μεταξόνιο του, με αυτό το T-Max, όχι με αυτό το ΑΚ, γιατί το τιμόνι του είναι ελαφρύ, αν ευέλικτο μέσα στην πόλη, όπως είναι στο T-Max, είναι στο ΑΚ πολύ βαρύ το τιμόνι. Το ΑΚ, να πούμε ότι πάει προς φόρτσα πλευρά, πάει με βαρύ τιμόνι, δεν είναι τόσο ευέλικτο μέσα στην πόλη, αλλά είναι πάρα πολύ σταθερό στις μεγάλες αρχές καμπές της εθνικής οδός. Ενώ αυτό είναι ένα OTL, είναι... πήραν οι Ταϊβανοί το T-Max, το ξεφλουδίσανε και το κάνανε πραγματικά, παιδιά, και την οδηγική του συμπεριφορά και τον τρόπο που δουλεύει το μοτέρ. Ουσιαστικά είναι ένα T-Max, το T-Max του φτωχού, ας πούμε, που τραπεί η έκφραση. Και θα πω και γι' αυτό αργότερα, του φτωχού, τι θέλω να πω. Μόνο του φτωχού δεν είναι. Ας κλείσω την παρένθεση. Να πω ότι στρίβει όπως ο T-Max, έχει πολύ μεγάλα περιθώρια κλίσης. Δεν είναι μοτοσυκλέτα, είναι όμως κοντά σε μοτοσυκλέτα και είναι καλύτερο από κάποιες μοτοσυκλέτες που είναι έτσι μικροφτηνές, ψιλολαϊκές και όχι υψηλής κατηγορίας τιμής. Με βέλκρο τιμόνι, με ίδιο ήχο κινητήρα, γιατί έχουν αντιγράψει και τον τρόπο που δουλεύει ο κινητήρας, δηλαδή η εκρήξη είναι των 180 μοιρών, όπως είναι στο T-Max το 560. Και για την κραβασμικό άξονα έχουν βάλει ένα έμβολο το οποίο κινείται ανάποδα με τα δύο έμβολα που κάνουν εκρήξεις. Όταν δηλαδή τα δύο έμβολα ανεβαίνουν πάνω στην κεφάλι να κάνουν έκρηξη, υπάρχει ένα τρίτο ψεύτο έμβολο με μια ψευτομπιέλα που κατεβαίνει κάτω για να κάνει αντικραβασμικό άξονα. Έτσι λοιπόν και ο T-Max, έτσι λοιπόν και ο TL. Έχουν αντιγράψει τα πάντα οι Ταϊβανοί και στην οδική συμπεριφορά, ενώ ο Κίμικο μπήκε σε μια άλλη διαδικασία για να φτιάξει κάτι το οποίο είναι πιο πολύ μοτοσυκλέτα και λιγότερο σκούτερ. Να πούμε στο θέμα της τιμής,
Το TL θεωρώ πως δεν έχει ανταγωνισμό, είναι ένα μοναδικό σκούτερ. Το μοναδικό μπορεί να ακούγεται λίγο έτσι μεγαλεπίβολο, να πεις μα μοναδικό, ένα ταϊβανέσκο σκούτερ. Ναι παιδιά, είναι μοναδικό και βασικό γιατί είναι μοναδικό. Είναι κάτι που είναι μόνο του. Δεν απειλεί και δεν απειλείται. Ας πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά να δούμε τι τιμή έχει. Έχει 9.000 ευρώ. Αγοράζουμε αυτά τα λεφτά μοτοσυκλέτα. Ναι και πολύ καλή μάλιστα. Και πολύ καλή μάλιστα. Αυτός που θα κοιτάει να πάρει το TL, κοιτάει να αγοράσει μια μοτοσυκλέτα. Κατά 90% δεν κοιτάει, όχι. Είχε μια μοτοσυκλέτα, τον κούρασε η μοτοσυκλέτα και θέλει να πάρει κάτι γιατί καταλάβει ότι δεν χρειάζεται μέσα στην πόλη μοτοσυκλέτα και για μια κυριακάτικη εκδρομή μοτοσυκλέτα. Γιατί δεν έχει μοτοσυκλετιστική παρέα, γιατί δεν ταξιδεύει εξωτερικό, γιατί δεν ταξιδεύει ανά την Ελλάδα, γιατί το χειμώνα κρυώνει και θέλει να κάνει το χειμώνα κυριακάτικη εκδρομή με 5-6 βαθμούς στην παρέα, γιατί δεν έχει παρέα. Γιατί δεν θέλει να γραφτεί σε μια λέσκη, γιατί δεν τον ενδιαφέρει ο μοτοσυκλετισμό. Θέλει να πηγαίνει από το Α σημείο στο Β με ασφάλεια, αλλά όχι με ένα μονοκίνδυνο που έχει κραβασμού, δεν τραβάει και κουράζεται. Όχι με μια μηχανή με την οποία δεν μπορεί να βάλει κουστούμι, παντελόνι, σακάλι, κουστούμι, γραβάτα, όπως μπορεί με ένα σκούτερ να πάει ένα που είναι στέλεχος επιχείρησης να δουλεύει σε μια φαρμακευτική εταιρεία. Για φανταστείτε να ανεβεί με ένα κουστούμι και μια γραβάτα να ανεμίζει πάνω σε μια αφικατουίντηση τύπου Big Tank Tricolore. Θα είναι ο άνθρωπος. Μη ταιριαστό με αυτό το. Δηλαδή τα ρούχα του, η αμφίεσή του δεν θα συνάδει με τη μοτοσυκλέτα που καβαλάει. Το σκούτερ είναι political correct και αυτό που τελικά που θέλει να πάρει σκούτερ, σε αυτά τα λεφτά που τον ενδιαφέρει να πάρει μηχανή κατά 10%. Κατά 90% συγγνώμη. Ένα 10% κοιτάει για κάποιε μηχανέ με DCT που είναι αυτόματε που έχουν το NCT 750 πιθανόν. Πιθανό λόγο, μπορώ να κάνω και λάθο. Συγχωρέστε με. Όλα τα. Μονοκίνδρα σκούτερ έχουν κάτω από 9.000 ευρώ. Αλλά είναι μονοκίνδρα, στρίβουν χειρότερα, δεν έχουν ψαλίδι μοτοσυκλέτα, έχουν μάντα και δεν έχουν στην τελική μετάδοση αλυσίδα. Όλα τα δικλίνδρα σκούτερ, τα οποία είναι ουσιαστικά δύο, το T-Max 560 και το ΑΚ 550, είναι πιο ακριβά το μεν 1.500 ευρώ το ΑΚ, το δε το T-Max στην απλή έκδοση είναι γύρω στα 9.1, το άλλο έχει 13.500-4.500 πιο ακριβό. Και το πολύ πολύ ακριβή έκδοση του Maxi Tech Maxi 15,5 και μιλάμε για μια τεράστια διαφορά της τάξης 6.000 ευρώ και δεν είναι καν συγκρίσιμα μεγέθη αυτά, γιατί σε αυτά τα λεφτά μπορείς να πάρεις και ένα SIM TL 508 και μπορείς να πάρεις και ένα CRF 300 να κάνεις και εντούρο. Δηλαδή μιλάμε και πάμε σε άλλα μεγέθη, γιατί το Tech Maxi είναι κάτι το οποίο είναι σε μια τιμή στρατόσφαιρας που μπορείς να αγοράσεις πάρα πολλές καλές μοτοσυκλέτες, έχει ένα πολύ ιδιαίτερο κοινό το οποίο θα πάρει TL ποτέ και θα πάρει ποτέ και μοτοσυκλέτα. Άρα τελικά το TL έχει ανταγωνισμό. Παιδιά, όχι δεν έχει, είναι μοναδικό. Είναι μοναδικό γιατί σου φέρνει να το πάρει και θέλει να πάρει μονοκίνδρο και θέλει να δαπανίσει και για δικίνδρο τη Max που είναι πάρα πολύ ακριβό. Το μοναδικό πράγμα που μπορεί να δαπανίσει είναι το ΑΚ το 550. Από αυτού μπορεί να απειλείται. Δεν το απειλεί το ΑΚ γιατί είναι υποδέστερο μηχανάκι αναφορικά με το κράτημά του, αναφορικά με τις επιδόσεις του. Είναι όμως πιο ευκίνητο στην πόλη σε σχέση με ΑΚ 550 και έχει και καλύτερη νομοκάλυψη σε σχέση με ΑΚ 550. Και έχουν εξίσου καλή θέση οδήγησης, διαφορετική αλλά εξίσου καλή. Αυτός ο οποίος θα πάρει TL, μήπως θα πρέπει να δώσει και 500 ευρώ παραπάνω από ΑΚ 550 και δεν είναι τόσο μοναδικό. Όσο θα μας πεις, Motorrider. Παιδιά, όχι, θα σας πω γιατί είναι μοναδικό. Γιατί είναι το πιο φθηνό δικλίνητο σκούτρο που μπορείς να αγοράσεις. Που έχει κράτημα σχεδόν με το σκυλέδο, επειδή έχει ψαλίδι, δεν έχει παρουσιάσει καμία μα καμία ζημιά παρά μόνο κάτι τριγμούς. Το ΑΚ 550 κατά καιρούς βγάζει και έχει βγάλει, δεν ξέρω αν το καινούργιο, αρκετές ζημιές. Βλαμμένες μεν, αλλά υπάρχουν υφιστάμενες ζημιές. Όχι ότι δεν επισκευάζει, όχι ότι βγάζει κάποια αντιπροσωπεία, αλλά δεν έχει το λεγόμενο ηρεμία μυαλού, δηλαδή δεν έχει το λεγόμενο peace of mind που λένε οι Αμερικάνοι και οι Άγγλοι. Διακόπτωσε, παιδιά, είναι συμπαθητική. Η κόρνα του. Δεν έχει ιδιαίτερη ένταση. Τα φλάσια είναι στο κατάλληλο σημείο, εδώ. Η μεγάλη σκάλα είναι πολύ ωραία γιατί είναι γκρι. Κάνει διαφορά, οπότε ξεχωριστά τη βρίσκεις. Εδώ είναι το σινιάλο, πολύ ωραία σημείο το σινιάλο. Πολύ ωραία διακόπτωση, απλή. Δεν μπερδεύεσαι από αυτό το Honda. Βέβαια δεν έχει τόσες πολλές ενδείξεις και λειτουργήσεις πίσω από το Honda. Ενώ το δικό μου το Forza, που είναι ας πούμε σκούτερ. Επίσης είναι 1.500 ευρώ παραπάνω. Και επίσης επειδή στην αρχή του βίντεο σχεδιαγραφήσαμε ένα προφίλ
Έναν άνθρωπο ο οποίος δεν τον ενδιαφέρουν τα ταξίδια. Θέλει να πάει μια κυριακάτικη βόλτα. Και όλη τη μέρα κινείται στον αστικό ιστό με πολυτέλεια, με ένα σκουτ luxury, με ένα σκουτ πολυτελείας που θέλει να φοράει γραβάτα κοστούμι, είναι στέλεχος επιχείρησης, θέλει να φοράει casual jean άμα δουλεύει μπαρίστα. Θεωρώ πως η παραπάνω υποδύναμη και η παραπάνω κατανάλωση του ΑΚ και η παραπάνω τιμή του ΑΚ με δεδομένο τον μη έντιμο βίο του μέχρι στιγμής, καταλαβαίνετε πως το λέω, γιατί έχει παρουσιάσει κάποιες παιδικές ασθένειες, είναι αποτρεπτικός παράγων να τα αγοράσεις. Λοιπόν, ανεβήκαμε στο Πήλιο μέχρι στα Γιάτες, κατεβήκαμε στα Γιάτες πάλι πίσω στο Βόλο και τώρα θα κάνουμε και μία δοκιμή εδώ να το ανοίξουμε, να δούμε πώς μαζεύει χιλιόμετρα, σε ανοιχτό δρόμο, αν μαζεύει χιλιόμετρα γρήγορα ή αργά, και μετά θα κάνουμε και την αποφώνηση του βίντεο με κάποιες ερωτήσεις που θα κάνουμε στο Γιάννη που έχει τη μοτοσυκλέτα, το σκούτερ δηλαδή. Και θα κρίνετε εσείς στο τέλος, σύμφωνα με αυτά που θα σας πω εγώ, αν αυτό το σκούτερ είναι για σας ή δεν είναι. Μα εκεί, πάμε λίγο στο αμελισάτικα εκεί, ξέρεις που λέει, στα αμελισάτικα, να τα ανοίξουμε μαζί να δούμε πώς πάνε διαφορά. Α, όλοι μαμά είμαι. Εσένα μαμά όλα είναι. Εσένα μαμά, όλα. Ρε εσύ, αυτό είναι 10 άλλο, 15 άλλο. Αυτό θέλουμε να δούμε ρε φίλε. Είναι όλα μαμά. Όλα. Ωραία, πάμε. Ρε εσύ, αυτό είναι 10 τόσα... ας είναι να δούμε ρε παιδί μου, εγώ είμαι πιο ελαφρύς όμως από αυτό. Δεν υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι θέλουν με OTL να γίνουν χαλίφοι στη θέση του χαλίφη. Βάζουν πάρα πολύ αυτό το TL λάθος για να το κάνουν τη Max. Το TL θα γίνει τη Max ποτέ. Γιατί το T-Max, για να το περάσεις εσύ που έχεις TL, πρέπει να βάλεις απάνω ένα ψόφο λεφτά, 4.000 ευρώ, για να φτάσεις και να πηγαίνεις το ίδιο με ένα T-Max που είναι μαμά. Εάν το T-Max βάλει βαριατρό το 560, πάλι θα εξαφανιστεί. Άρα εσύ βάζεις 4.000 ευρώ, 3.000 ευρώ, για να κάνεις το TL να πάει όπως πρέπει ένα T-Max 560, που είναι μαμά. Που σημαίνει ότι 9.000 το πήρες και 3.000 που έβαλες είναι 12.000 ευρώ και όλες με 13.5 πήρε ο T-Max και έχει και το Real Think, το αληθινό, όχι το μητασιόν, το γνήσιο, το πρωτότυπο, το στερεότυπο από αυτό που ξεκίνησε η κατηγορία των σκούτερ μοτοσυκλετών. Οπότε, πού καταλήγουμε? Αν έχεις σκοπό να πάρεις TL και είσαι κοντράκιας και θες να το κάνεις T-Max, δεν θα γίνει T-Max ποτέ και μην το πάρεις. Αν θες να έχεις ένα υπεραξιόπιστο, πιο αξιόπιστο σκούτερ από το ΑΚ550, δικύλινδρο, να είναι βέλος μες στην πόλη, να έχει φοβερά φρένα για τις ταχύτητες που μπορεί να κινηθεί και τις ταχύτητες που μπορεί να πιάσει, όχι ότι είναι μοτοσυκλέτα με μπρέμπο εξάεμβολα, αλλά παιδιά για αυτά τα χιλιόμετρα που πάει είναι αξιοπρεπέστατο. Στρίβει τέλεια, έχει τέλεια θέση οδήγηση, έχει πάρα πολύ καλή τιμή. Προσέξτε, το πάρα πολύ καλή τιμή είναι ακριβό, αλλά όλα τα σκούτερ είναι ακριβά. Εάν συγκρίνουμε ένα σκούτερ με μία μοτοσυκλέτα, τα σκούτερ είναι πάρα πολύ ακριβά. Υπάρχει σκούτερ που κοστίζει 15.500 ευρώ, τη Max Tech Max. Υπάρχει σκούτερ που κοστίζει 14.500 ευρώ, XTV. Σε αυτά τα χρήματα παίρνει μοτοσυκλετάρες. Όταν λέω φθηνό, τι εννοώ φθηνό? Είναι φθηνό γιατί είναι το πιο φθηνό δικίνδυνο σκούτερ. Και το δικίνδυνο δεν θα σου κάψει λάδι στην εθνική οδό. Γιατί δεν είναι μονοκίνδυνο να σου κάψει λάδι. Έχει αληθινό ψαλίδι μοτοσυκλέτα. Στρίβει σχεδόν σαν μοτοσυκλέτα. Το μόνο που το περιορίζει είναι τα λάδι κάτω που είναι 15 στη τροχή και δεν είναι 17. Το πλαίσιο του είναι μοτοσυκλέτας. Αυτά για μένα για το TL 508. Αν θα το αγόραζα εγώ τώρα. Το οποίο αυτό δεν έχει να κάνει τίποτα σε σχέση με το review. Με το review τελειώσαμε. Είναι ένα μηχανάκι το οποίο τα μόνα αρνητικά που έχω σημειώσει στις σημειώσεις μου, που έχω καταγράψει σημειώσεις μου, συγγνώμη, είναι: δεν μου άρεσε που δεν έχει ξεχωριστό χειρόφρενο, τραβάω εγώ με λευγέ. Το χειρόφρενό του είναι το πλευρικό του stand. Δεν μου άρεσε αυτό. Αυτό το πρώτο είχε. Η Piaggio βάλει στο X10, το X10 δηλαδή που λέμε. Εγώ είχα X10 Piaggio και επειδή κάθε φορά που βγάζει το stand, κάθε φορά η ντίζα τραβάει την ταγκάνα και κλείνει το τακάκι πάνω στην βυσκόπλακα, ήθελε πάρα πολύ συχνά στο X10 ρύθμισμα. Γιατί το χειρόφρενο σωστικά στο T-Max ΑΚ το τραβήξεις όποτε εσύ κρίνεις απαραίτητο. Στο TL, αν βγάζεις 10 φορές την ημέρα το πλευρικό stand, τραβάς χειρόφρενο 10 φορές τη μέρα. Αυτό σιγά σιγά το κάνει να θέλει πάρα πολύ σύντομα ρύθμιση το χειρόφρενο.
Ένα άλλο πρόβλημα ήταν ότι δεν είχε εργαλεία το μηχανάκι, παιδιά. Το μηχανάκι, το 508, δεν έχει εργαλεία. Δεν είχε ούτε μπουζόκλειδο, δεν είχε ούτε κατσαβίδι, δεν είχε ούτε κλειδί να ρυθμίσει την ανάρτηση. Πράγμα το οποίο από τη στιγμή που έχει ρυθμιζόμενη ανάρτηση, θεωρώ απαράδεκτο να μην έχει κλειδί για την ανάρτηση, να ρυθμίσει την ανάρτηση. Α, εδώ να πω ότι η απλή έκδοση του Max δεν έχει ρυθμιζόμενη ανάρτηση, ούτε το ΑΚ έχει ρυθμιζόμενη ανάρτηση, ενώ ο TL, άκουσον, έχει ρυθμιζόμενη ανάρτηση. Τι άλλο δεν μου άρεσε. Έχει μικρό depósito. Έχει μόνο 10,5 λίτρα, 12 λίτρα και επειδή καίει αρκετά, πιο λίγο από τη Max και ΑΚ, οριακά πιο λίγο, δηλαδή φανταστείτε περίπου 0,4 στα 100 λίτρα λιγότερο. Παρ' όλα αυτά, αυτό το λιγότερο που καίει δεν είναι ικανό να του δώσει την ίδια αυτονομία που έχουν τα άλλα δύο. Επίσης, μπορεί να κάψει ίδιο με τα άλλα δύο εάν ένας που έχει TL508 προσπαθήσει να ακολουθήσει ένα T-Max 560 και ένα T-Max, συγγνώμη, και ένα ΑΚ550 σε στροφές, σε εκδρομή που πάνε δυο τους. Γιατί? Γιατί αναγκαστικά θα πιέσει το 508, θα ανοίξει τον γκάζι παραπάνω, να ακολουθήσει τα άλλα μηχανάκια που είναι πιο δυνατά και έτσι θα κάψει παραπάνω και θα φτάσει η κατανάλωση να είναι ακριβώς ίδια. Άρα και λιγότερο πότε. Όταν το δουλεύεις στους ρυθμούς που θέλει να το δουλέψεις. Όταν το δουλέψεις στους ρυθμούς για να ακολουθήσεις τα άλλα δύο μηχανάκια που είναι πιο δυνατά και το ίδιο. Άρα με το πιο μικρό depósito προφανώς έχει και πάρα πολύ μικρή αυτονομία. 220 χιλιόμετρο είναι το μέγιστο δυνατό που θα πας από ένα TL508 σε αυτονομία μέσα στην πόλη, οδήγηση πόλη. Γιατί μου άρεσε πάρα πολύ στο παλιό 465. Το 465 το παλιό δεν ξεκινούσε, ζοριζότανε. Αυτό ξεκινάει, φεύγει, δεν χρειάζεται να ανοίξει πολύ γκάζι, φεύγει με τη μία. Επίσης μου αρέσει πάρα πολύ που έχει κύλες. Ξέρω, θα πείτε μερικοί ότι το κύλος είναι βάσανο, ότι είχαμε το κλειδάκι δεν ήταν ποτέ αλληλένδετο με ένα διακόπτη ηλεκτρονικό, με ένα διακόπτη ο οποίος αν μείνει το κομπιούτερ από μπαταρία δεν ξεκλειδώνει, δεν παίρνει μπροστά η μηχανή, με μια μπαταρία μοτσικλέτας η οποία άμα γυρίσει το κλειδί και δεν έχει μπαταρία δεν ξεκλειδώνει η μηχανή και μπλα μπλα μπλα. Παιδιά, ναι, συμφωνώ σε όλα, αλλά δεν γυρίζω στην εποχή του χαλκού, δεν θέλω να πάρω τηλέφωνο της Nokia με τα κουμπάκια τα παλιά που είχαμε το 1990, θέλω να έχω smartphone, εισνώσω με το smartphone που έχει μεγάλη οθόνη, κάθε βράδυ πρέπει να βάλω το κινητό μου για φόρτιση. Εάν πάρω ένα τηλέφωνο παλιό της Nokia με τα κουμπάκια που είχαμε το 1990, θα πρέπει να το φορτίσω μια φορά τις 5 μέρες, αλλά θα χάσω όλες τις ευκολίες ενός smartphone. Εγώ δεν θέλω να ξαναγυρίσω στο κλειδί. Γιατί? Γιατί έχω τρεις μοτοσυκλέτες, οι δύο είναι κύλες και οι άλλοι δεν είναι κύλες. Και το κύλες που φόρτανε μεγάλη λιθιότητα καθών χρονών δεν το είχα και έλεγα μα τι κάνει αυτό το κύλες. Και τελικά το κύλες είναι εξαιρετικό και η απόλυτη ολοκλήρωση ενός κύλες συστήματος έρχεται όταν έχεις και τριβάλιτσες στο μοτοσυκλέτα. Γιατί οι τρεις βαλίτσες έχουν τρία κλειδιά ξεχωριστά και η μοτοσυκλέτα έχει ακόμα ένα κλειδί. Του τέσσερα έχει τέσσερα κλειδιά. Με το κύλες έχεις ένα πομπό στο παντελόνι σου και που το πλησιάσεις τη μοτοσυκλέτα ανοίγεις. Χωρίς να βγάλεις κανένα το κλειδί από πουθενά, γιατί απλά έχεις το πομπό στην τσέπη, ανοίγεις και τις τρεις βαλίτσες και ξεκλειδώνεις τον κινητήρα, ξεκλειδώνεις την ανάβεξη, ξεκλειδώνεις το τιμόνι. Είναι τεράστια ευκολία. Αυτό λοιπόν μου άρεσε πάρα πολύ στο 508 και φυσικά να μην ξεχάσουμε ότι το τελευταίο 508, αυτό που δείξα εγώ το μοντέλο του 2022, έχει και traction control, το οποίο 508 το πρώτο που είχε βγει και είχε στην Ελλάδα δεν είχε traction control. Άρα ναι, είναι πολύ σημαντικό να έχεις ένα σύστημα ασφαλείας να σε βοηθάει, το traction control, το οποίο εγώ το λατρεύω όταν έχει κακό καιρό και βρέχει, γιατί αυτά τα μηχανάκια επειδή φέρουν την υποδύναμη απότομα λέω ότι έχουν το CVT, πολλές φορές κάνουν τις λεγόμενες μπάντες, μπαντιλίκια, αλλά αυτές δεν είναι επιθυμητές όταν έχουμε κακό οδόστρωμα ή όταν έχουμε βρεγμένο οδόστρωμα, ψηλόβροχο, σεπτεμβριανό, που είναι τα πρωτοβρόχια που λέμε, που γλιστράει ειδικά στην Αττική που έχουν δρόμοι καυσαέριο, είναι τρομερά επικίνδυνοι. Όποιος δεν το θέλει μπορεί να το απενεργοποιήσει, αλλά εγώ που το χρειάζομαι κατά το δοκούν κάποιες φορές, το έχω εκεί να το ενεργοποιώ. Τώρα, αυτό που δεν μου άρεσε το traction control είναι ότι δεν είναι ρυθμιζόμενο σε δύο σκάλες ή σε τρεις σκάλες. Δεν θέλω να σου πω ότι σε 9 που είναι τα Ducati, αλλά θα μπορούσαν σε τρεις σκάλες που είναι τα Honda. Είναι απλά ή on ή off. Βέβαια, έτσι ήταν και το traction control του Yamaha μου, του 560 και του 530. Δεν γνωρίζω για το νέο Yamaha του 2022
πώς, αν έχει ρυθμιζόμενο 1, 2, 3 σκάλα, αλλά ό,τι και να έχει, ακόμα και αν έχει, είναι δύο σκούτερ τα οποία πολύ απλά δεν είναι συγκρίσιμα, γιατί έχουν μία άλλη κατηγορία τιμής και κακώς προσπαθούν κάποιοι να συγκρίνουν αυτά τα δύο σκούτερ. Λάθος, δεν υπάρχει σχέση πουθενά, ούτε σε ποιότητα κατασκευής, ούτε σε τιμή, ούτε σε κυβικά, ούτε σε υποδύναμη. Ναι, μεν η υποδύναμη είναι 46 άλογα αντί για τα δύο και οδηγούνται με δίπλωμα α2, αλλά θα πω ότι άλλα 46 άλογα 508 κυβικά που δεν έχουν ροπή, άλλα 46 άλογα 560 κυβικά που έχουν ροπή, και θα πω ότι άλλα 46 άλογα στο στρόφαλο που στη ρόδα φτάνουν παραπάνω γιατί ο ημάδας έχει πιο λίγες τριβές, και άλλα 46 άλογα στο στρόφαλο τα οποία στη ρόδα φτάνουν πιο λίγα άλογα λόγω ότι η αλυσίδα έχει παραπάνω απώλειες. Οπότε τελικά η υποδύναμη στη ρόδα είναι πιο λίγη στο ένα λόγω απώλειών αλυσίδας σε σχέση με το άλλο λόγω ότι έχει μάντα και έχει λιγότερες απώλειες. Συν πάλι επαναλαμβάνω τη ροπή που το 560 έχει πολύ παραπάνω ροπή και αυτό φαίνεται ξεκάθαρα όταν είσαι στην εθνική οδό με δύο άτομα. Αν και εγώ δεν δείξω ότι είναι το 508 γιατί είμαι στην εθνική οδό, αλλά το 560 στην εθνική οδό με δύο άτομα στα 140 χιλιόμετρα ήταν μια χαρά. Όχι για πιο γρήγορα, αλλά με 140 χιλιόμετρα ήταν μια χαρά. Κάποιοι θα πείτε ότι εγώ και με 160 πάμε δύο άτομα. Ναι, συμφωνώ, πάει, αλλά δεν ήταν μια χαρά γιατί καίει πάρα πολύ βενζίνη και πιο πολύ σταματάς να βάζεις βενζίνη παρά κερδίζεις μουαγέν. Τώρα, όσοι δεν ξέρουν τι είναι μουαγέν, εμείς οι παλαιότεροι, μουαγέν είναι μια λέξη γαλλική, είναι μέσα ωραία ταχύτητα που τη λέμε μουαγέν, μέσα ωραία ταχύτητα, μουαγέν στα γαλλικά, που σημαίνει ότι όταν ένας άνθρωπος θέλει να φτάσει κάπου γρήγορα, μοτοσυκλετιστής, όχι άνθρωπος, μοτοσυκλετιστής, θα πρέπει να δει τις βέλτιστες χιλιάδες στροφές του κινητήρα που έχει μια σοβαρή ταχύτητα ταξιδίου με μια σοβαρά απομειωμένη κατανάλωση. Δηλαδή, να σου το κάνω πιο λιανά, ένας ο οποίος πάει με 160 για να πάει Αθήνα-Θεσσαλονίκη θα γεμίσει 4 φορές. Ένας ο οποίος πάει με 130 για να πάει Αθήνα-Θεσσαλονίκη θα γεμίσει 3 φορές. Αυτός ο οποίος θα γεμίσει μία φορά παραπάνω, μπες, βγες σε βενζινάδικο, σταμάτα, γέμισε βενζίνη, πλήρωσε με την πιστωτική κάρτα, θέλει περίπου 10 λεπτά. Όλος ο οποίος ταξιδεύει με 130 χιλιόμετρα θα φτάσουν στη Θεσσαλονίκη με διαφορά 2 λεπτά, πιο αργά αυτός ο οποίος πάει με 130 και θα έχει πληρώσει ένα τεπόζιτο λιγότερο. Θα έχει φθείρει το κινητήρα του πολύ πολύ λιγότερο. Άρα τι είναι μουαγέν, τι είναι μεσόωρο ταχύτητα, τι είναι το βέλτιστο όριο στην εθνική. Σύμφωνα με το τεπόζιτο που έχει μια μοτοσυκλέτα και σύμφωνα με την υποδύναμη που έχει, από κάποια χιλιόμετρα και πάνω ξεκινάει και καίει πολύ. Τα μικρά μηχανάκια καίνε πολύ μετά τα 140 χιλιόμετρα και είναι πάρα πολύ. Με λίγα λόγια, ότι μάξω 560, ναι, μπορεί να ταξιδέψει 160 χιλιόμετρα με δύο άτομα, αλλά επειδή το λεκτήριο είναι 180, αρχίζει και καίει πάρα πολύ βενζίνη. Και ουσιαστικά δεν κάνει ταξίδι. Πιο πολύ σταματά να βάζει βενζίνη παρά τρως χιλιόμετρα. Άρα, τι θέλω να πω. Θέλω να πω ότι αυτά τα δύο μηχανάκια δεν είναι καν συγκρίσιμα, γιατί στην εθνική οδό το ένα έχει σίγουρα 10 χιλιόμετρα, 15 χιλιόμετρα παραπάνω ταξίδι άνετα, οπότε έχει το άλλο σε καλές μου αγέν στην εθνική οδό. Βγάζουμε ότι μάξει απ' έξω, μένει το ΑΚ μέσα στην εξίσωση. Το ΑΚ του 2022 μπορεί να είναι βελτιωμένο, πιστεύω να είναι βελτιωμένο, γιατί έχουν αλλάξει πολλά πράγματα οι Ταϊβανοί. Έχει τράξει ο κοντρόλ πλέον που δεν είχε το παλιό. Οπότε και εκεί είμαστε στα ίδια, μια ισοπαλία. Είναι όμως πιο ακριβό, είναι πιο δυνατό. Είναι 1500 ευρώ πιο ακριβό. Έχει όμως σημάντα, δεν έχει αλυσίδα. Αν είναι και το ΑΚ 550 εξίσου γερό, είναι ότι είναι το 508, πρώτα τα πράγματα δυσκολεύουν πάρα πολύ και θεωρώ ότι όποιος έχει να δώσει τα 1500 ευρώ παραπάνω, ξεχνάμε το αισθητικό κομμάτι, παιδιά, ποιο είναι πιο ωραίο, γιατί εγώ σαν reviewer δεν με ενδιαφέρει το αισθητικό κομμάτι. Το αφήνω στην απέξω. Δηλαδή δεν με ενδιαφέρει να μου γράψει στα σχόλια ότι εγώ θα πάρω τη λέξη επειδή είναι πιο ωραίο, έχει πιο ωραίο κόλλο. Δεν με ενδιαφέρει, παιδιά, αυτό. Όταν κάνω ένα review, δεν αναφέρω για μορφιές. Σ' αρέσει ότι έλεγε ναι, αλλά το αλλού τώρα το ΑΚ. Ξεκάθαρα, τα 1500 ευρώ, εάν το νέο Kimco που έχει και traction control δεν έχει τις παιδικές ασθένειες που είχε το παλιό, αξίζει να πάρει το 550. Εάν όμως κάνεις τη χρήση που κάνει το 90% των ανθρώπων που μπορούν να φοράνε μηχανάκια.
Τι κάνουν αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν? Κόντρα στα φανάρια. Πατήματα και αυτά. Τώρα, αν το πάει σε κομπιούτερ, δεν αξίζει, όχι. Δεν αξίζει γιατί το ΑΚ κλέβεται πιο εύκολα από το DL. Το D-Max κλέβεται πανεύκολα. Το ΑΚ το κλέβουν γι' αυτό, γιατί είναι γρήγορο και το κουστάρουν. Δηλαδή στα πατήματα στις κόντρες πάει καλά, είναι δυνατό, κερνάει τσαγάκια. Το DL επειδή δεν κερνάει τσαγάκια, δεν το κοιτάει κανένας. Όχι ότι δεν έχουν κλαπεί DL, το έχουν κλαπεί και βέσπες. Αλλά για έναν ο οποίος ωφέλει για daily commuting, δεν έχει να χάσει τίποτα απολύτως εάν πάρει το DL. Εγώ προσωπικά, αν ήθελα να πάω σε λύση σκούτερ CVT πολυτελείας, δικύλινδρο, στεγνά, θα αγόραζα ένα ΑΚ 550. Ξέρετε γιατί? Γιατί εγώ τις Κυριακές κάνω εκδρομές 500-600 χιλιόμετρων. Εάν το ήθελα όμως να πηγαίνω στο μπακάλι, να παίρνω χαλβά, γάλα, να παίρνω το παιδί από σχολείο και να πηγαίνω στη δουλειά μου, να κινώ μόνο στην πόλη και να μην βρέχομαι και να μην κρυώνω, αλλά να έχω κάτι με κύρος το οποίο μπορεί να επιταχύνει, να μην με πάρω σβάρα στην Αττική Οδό, να μην πάρω σβάρα στη Συγκρό, να μην πάρω σβάρα στην Κατεχάκη, παιδιά, εγώ θα έπαιρνα TL, να είχα το κεφαλάκι μου σκορπιά, θα μου το κλέβανε, θα κλείτρω και 1500 ευρώ, φωτόγραφα και 80.000 χιλιόμετρα, θα το πούλεγα στη τετραετία για 5.000 ευρώ και θα μου είχε στοιχήσει 1.000 ευρώ το χρόνο. Θα το έπαιρνα 9, θα το πούλεγα 5, θα έγραφα το χρόνο 20.000 χιλιόμετρα, θα κάνω 4.000 σε 4 χρόνια. Έχοντας γράψει 80.000 χιλιόμετρα, είναι αποδεδειγμένα σκυλή. Αυτό ήταν για σήμερα λοιπόν το review. Αυτή είναι η κατάβαση ψυχής που έχω να κάνω με το συγκεκριμένο μηχανάκι. Το συμπαθώ πάρα πολύ, το αγαπώ πάρα πολύ, είναι πάρα πολύ τίμιο και είναι ένα μηχανάκι το οποίο έχει βάλει τη SIM στη συνείδηση του Motor Rider στα μεγάλα σαλόνια. Πριν από αυτό το μηχανάκι, τη SIM την είχα του πεταματού. Από τη μέρα που βγήκε το 465 και αργότερα το 508, η SIM μέσα στη συνείδησή μου έχει φύγει από όλες τις κοινές εταιρείες, τις οποίες, όπως ξέρετε, δεν τις συμπαθώ, γιατί δεν θέλω να ρισκάρω να πάρω κάτι κινέζικο το οποίο μπορεί να μην βγει καλό, αλλά μπορεί να βγει καλό, προσέξτε, τι λέω, δεν θέλω να ρισκάρω. Πάρτε εσείς και αν βγει καλό θα πάρω κι εγώ, δεν είπα δεν παίρνω, δεν θέλω να πάρω πρώτος. Το SIM όμως, επειδή είναι δοκιμασμένο και είναι πάρα πολύ γερό, εγώ τα αγόραζα. Τώρα, εάν θα τα αγόραζα πραγματικά, όχι. Γιατί δεν θέλω CVT. Δεν θέλω CVT, δεν θέλω CVT. Δεν θέλω αυτόματο μηχανάκι με CVT, θέλω DCT. Είναι ένα σύστημα μακράν καλύτερο, με τεράστια περιοχή, το οποίο το έχω αναλύσει σε πάρα πάρα πολλά βίντεο. Μπορείτε να πάτε να δείτε τα βίντεο μου και να συμπεράνετε αν έχω δίκιο ή αν έχω άδικο και εν πάση περιπτώσει, αν σας αρέσει το CVT και αν έχετε ένα χαμηλό σχετικά budget, αλλά θέλετε να πάρετε κάτι πολυτελείας, υπεροχής, πολυτελείας εννοώ σε σχέση με άλλα σκούτερ μονοκίνητρα. Εγώ θα τα αγόραζα. Δηλαδή, αν μου πεις Beverly 300 που είναι πια Joy, SIM που είναι κινέζικο Ταϊβάν, θα σου λέγα SIM με 1000. Με 1000, με 1000, με 1000. Γιατί είναι δικύλιδρο. Και γιατί δεν έχει βγάλει ποτέ κανένα πρόβλημα. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρακολούθηση του βίντεο. Είπατε και τα ωραία πλάνα με το SIM να ανεβαίνει και να κατεβαίνει στο πήλιο και τώρα θα ακούσετε και την άποψη του ιδιοκτήτου του SIM, θα του κάνω μία μίνι συνέντευξη να μας πει και αυτό στη γνώμη του και βγάλετε τα συμπεράσματά σας. Να είστε καλά, καλά χιλιόμετρα, πάντα όρθιοι και να θυμάστε, η καλύτερη μοτοσυκλέτα είναι αυτή που έχουμε στον καράζ μας και καβαλούμε καθημερινά, την αγαπάμε και μας αγαπάει. Γεια σας, τα λέμε σε άλλο βίντεο. Να κάτσουμε εδώ, καλά είναι? Εγώ και πιο μέσα να πας εδώ, θάλασσα δεν έχω πρόβλημα. Όπου θες, καθόμαστε εδώ. Θες θάλασσα, ε? Θέλω, μου αρέσει. Ωραία, κάτσε εδώ. Μακί, εδώ. Εδώ. Ωραία. Α, βάλ το μάσκο στο δρόμο. Δεν το πες να το βάλεις εσύ, μην το ρίχνω. Δεν το ρίχνεις εδώ, δεν φοβάσαι. Όποιος φοβάται πέφτει και κοιμάται. Καταρχήν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας έχεις δώσει τη μοτοσυκλέτα για βόλτα και μας την εμπιστεύτηκες. Τώρα, εγώ τα υπόλοιπα θα τα πω στο βίντεο. Okay. Γιατί εντάξει, αυτά που δεν πω τα είπα. Δεν έχει κάποια αλλαγή σε σχέση με το 465 αναφορικά με διακόπτες, τιμόνι, θέση οδήγησης, καντράνες. Δεν είναι, είναι όλα ίδια. Ξέρω, όχι. Ναι, εμένα αυτό που μου έκανε μία διαφορά από αυτά, κάτω από τώρα, το συζητάμε, είναι κάτι άλλο. Mm-hmm. Θεωρώ πως η άνεση του πίσω ανάρτηση την έχουν βελτιώσει τα Ιβανέ.
Okay, δεν το γνωρίζω. Σε σχέση με το παλιό, την έχω βελτιώσει. Τι ηλικία έχει. Το. Τι. Τι ηλικία έχει. Α, τώρα αυτή τη στιγμή με κόντρα ένα το πήγαμε 165. Μετά φοβήθηκα να σου πω την αλήθεια. Πάει 170. Να πούμε εδώ πέρα κάτι. Το μηχανάκι αυτό στα 100 χιλιόμετρα κάνει ένα συντονισμό. Ο οποίος συντονισμός ξεκινάει από το πάτωμα και φτάνει στο τιμόνι. Ακριβώς το ίδιο πράγμα κάνουν και για τη Max. 105 με 120 βγάζουν στο τιμόνι και στο πάτωμα ένα κραβασμό. Τον βγάζει και αυτό. Το έχει διαπιστώσει. Δεν το έχω καταλάβει. Να το διαπιστώσει στο γυρισμό. Και δεν είναι από λάστιχα. Γιατί άμα το λάστιχο κουνάει, το μηχανάκι κουνάει παντού. Είναι από θέμα των αντικραβασμικών του στροφάλου. Γιατί και η διάταξη του κινητήρα είναι όπως είναι η διάταξη του T-Max. Και είναι και ακριβώς ο ίδιος ο θόρυβος. Στα 165 το τιμόνι έχει την αίσθηση ότι σου κουνάει, μια ασφάλεια. Συμφωνείς? Ότι κουνάει. Δεν σου βγάζει ένα κραβασμό, ένα κούνημα, ένα. Όχι. Εγώ αισθάνομαι πολύ ασφαλής όταν πολύ το οδηγάω. Και σε σχέση με το προηγούμενο το 600. Ναι. Καλά, ρε φίλε, θα συγκρίνεις τώρα. Εντάξει, 600 είναι στο μαξί με το 600. Ναι. Καμία επαφή τώρα, εντάξει. Εγώ θα συγκρίνω τώρα με το δικό μου, το Forza που έχει πιο μεγάλο μεταξιόνιο. Πάντως στα 140-150 μπορώ να ταξιδεύω ώρα άνετα. Ναι. Που εγώ δεν είμαι της ταχύτητας. Ναι. Αισθάνομαι μεγάλη σιγουριά. Πολύ, πολύ σταθερό, πολύ στιβαρό. Τώρα. Το ΑΚ ήταν καλύτερα. Το ΑΚ ήταν πιο ακριβό. Το ΑΚ. Σ' αρέσει αν εμφάνισε το ΑΚ σε σχέση με αυτό. Από το θεωρείς πιο designado πλέον. Μ' αρέσει πολύ ο ποπός αυτό. Και η μούρη, αλλά μ' αρέσει πολύ ο ποπός. Θα σου πω για την επιλογή. Λοιπόν, προσωπικά για μένα, μάκι με αυτό το μηχανάκι μου αρέσει πιο πολύ. Γιατί όχι. Σε εμφάνιση. Σε εμφάνιση. Αλλά διαφορά για 1500 ευρώ που είχε αυτό το μηχανάκι από εκείνο μπορεί και να τεκμηριώνεται. Αλλά διαφορά που είχε αυτό το μηχανάκι με τα 4.000 που είχε τη Max και με τα 6.500 που είχε στην ακριβή 20 δεν τεκμηριώνεται για κανένα λόγο. Επειδή έχω οδηγήσει και αυτό. Έχω οδηγήσει και αυτό. Είχα και τα D-Max 5-30-5-60. Δεν υπάρχει. Αυτά τα λεφτά τα 5.000 παραπάνω 6 δεν φαίνεται πουθενά. Φαίνεται μόνο στη μεταπόληση. Ναι. Δεν φαίνεται πουθενά, φίλε. Δεν είναι κάτι διαφορετικό. Είναι ακόμα σκούτρα καλωστημένο. Ένα CVT είναι πάλι, μαλακά μπροστινά, ωραία, έτσι, καλοβαλμένο, μαλακό. Για πες μας τι κατανάλωση έχει. Εγώ έχω πετύχει και 25 χιλιόμετρα ανά λίτρο. 4%. Εντάξει, αυτά είναι ακραία. Και... πες μας σε φυσιολογική κατανάλωση. Μέσα στην πόλη θα μας πεις. Μόνο στο κύκλο πόλης. Εκείνο στα 5 λίτρα σίγουρα. Στα 5 λίτρα στην πόλη. Ωραία, 5 λίτρα. Σε ένα ρεμάκι πόσο έχει στην πόλη. Μαμά, 5,2. 5,2, ωραία. 5 εσύ, 5,2 εσύ. Έτσι έχω παρατηρήσει. Πάμε έξω, σε 120 σταθερά πόσο και εσύ. 25 λίτρα ανά χιλιόμετρο. Σε 120 σταθερά. 25 χιλιόμετρα ανά λίτρο. Σε 120 σταθερά. Ναι. Και 4 λίτρα. Ναι. Εσύ Μάκη πόσο και εσύ. 4,4. Μάλιστα. Μπορείς να το δοκιμάσεις. Έχεις τσεκάρει άμα το όργανο λέει αλήθεια. Όχι. Να το τσεκάρεις. Δεν κάθισα να το τσεκάρω. Γιατί το όργανο του Μάκη, επειδή εγώ το έχω τσεκάρει, κλέβει μισό λίτρο. Ναι. 4,4 λιωμάκης, 4,9 και. Απλά δεν μπορώ να βγάλω ασφαλή συμπέρασμα γιατί υποτίθεται ακόμα μηχανή στα 2.000 χιλιόμετρα. Έτσι. Ρε παιδί μου, όχι. Να βγάλει ασφαλή συμπέρασμα άμα κλέβει το όργανο στην κατανάλωση, το βγάζει. Γεμίζει τάπα τώρα, πα στη Λάρισα, ξαναγεμίζει τάπα, κάνει μια βέβαια με το κομπιουτεράκι σου και βλέπει άμα αυτό που γράφει είναι αλήθεια. Okay. Κατάλαβε. Mm-hmm. Το 0,1 απόκληση είναι αλήθεια. Mm-hmm. Είναι λογικό 0,1 σε 0,1 πλην. Αλλά το 0,1 σε 0,5. Γιατί συνήθω ήταν λίγο αισιόδοξα τα. Και εμένα, α πούμε, η Vespa κλέβει ανάποδα. Ναι. Γιατί έχω κάνει την πονηριά με το. Με το τέτοιο. Μπράβο, και τον μπερδεύει το Tripmaster. Και αυτό κλέβει ανάποδα, είναι αισιόδοξο. Να πείτε, 5,2 που λέω μάξιμο στην πόλη είναι 5,6-5,7. Εγώ και όλη φθηνά 5,2 με το Forza στην πόλη. Σπρανακίε 4. Νομίζω 4 που λες είναι λίγα στην πόλη. Εξαρτάται πώ. Δεν σου λέω ότι κλέβει. Νομίζω ότι κλέβει το όργανο. Δε, να σου πω, δεν το έχω παρακολουθήσει ιδιαίτερα. Δηλαδή, επειδή ξέρω ότι είναι CVT, ξέρω ότι θα κάψω παραπάνω. Θα κάψει, έχω, ναι. Έχω φύγει από αυτό επίσης. Καλά, δεν λέμε το. Συγκρίνουμε τα δύο τα βανέζικα οχήματα που έχουν διαφορά 1500 ευρώ. Γι' αυτό συγκρίνουμε. Επίσης, αυτό λέμε. Δεν λέμε ένα δύο. Μεγάλο μειονέκτημα που έχει το συγκεκριμένο ναι. Είναι ότι έχει μικρό ρεζερβουάρ. Έχει, ναι. Πολύ 11,5. Μικρό. 11,5 λίτρα.
12 κάπου εκεί, δεν θυμάμαι. Έχει μικρό, ναι, έχει μικρό, έχει μικρό. 12 κάπου εκεί. Αλλά από την άλλη, επειδή αυτό και μισό λίτρο παραπάνω από το δικό σου, τελικά, άμα το καλοσκεφτείς, στα 250 χιλιόμετρα θα κάψεις παραπάνω ένα λίτρο, 1,5 λίτρο αυτός. Ναι. Μπορεί να... Με 1,5 λίτρα πόσο έχεις πετύχει αυτονομία ταξίδι, πόσο κάνεις με... Να βάλει πέτσι, να ανάψει ρεζέρβα. Δεν έχω κάνει μεγάλο ταξίδι. Πηγαίνω, έχω περισσότερο πλαταμόνα Λάρισα λόγω διακοπών, λόγω σπιτιού. Δεν έχω προλάβει να κάνω μεγάλο ταξίδι. Μου έχει γράψει γύρω στα 220 χιλιόμετρα με ρεζέρβα σύνολο. Ναι. Τώρα θα σου βάλω ακριβώ τα λίτρα, δεν θυμάμαι, θα δώσω ίντερνετ πόσα είναι. Το έχει στο Μπαρμπρίζ τη μεγάλη τη σκάλα ή στη χαμηλή. Στη χαμηλή τη σκάλα. Έχει πολύ καλή προστασία. Ναι. Πιο καλή από το κινητό. Θα μου άρεσε να είναι και πιο κοντό. Πάτρωγα αέρα, αλλά θα μου άρεσε. Έλα, μωρέ, εντάξει, όχι, είναι καλό. Είναι τόσο όσο πρέπει για το ύψος μας. Ναι. Ναι, κλείνουν από κάτω. Από κάτω, από τον βραχίωνα. Στα μέσα. Προς τα κάτω. Προς τα μέσα. Λοιπόν, πάμε για καφέ, μαγκές. Πάμε για καφέ, γιατί μπορείς. Ναι.